A ty jako zarówno nie, będę tylko ze mną ten ten jasny. Nie to czerwone, dobre, nie? Lecz widzicie, że tam to prawie. A teraz napisy stoi na podłodze. Σφοδρή αντιπαράθεση με φόντο τη Συμφωνία των Πρεσπών ξέσπασε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με διάλογους φωτιά και φαρμακερά βέλη από συμβούλους της συμπολίτευσης που λίγο έλειψαν να τεινάξουν στον αέρα τη συνεδρίαση. Για να έρθει ένα νομοσχέδιο. Ένα λεπτό κύριε Λιωτάκη, πάμε πέρα το λόγο κύριε Λιωτάκη, αφήστε με και πέρα να μιλήσω. Να μην τεχνούμε δικαίως και να καλέσουμε τους εκπροσώπους μας στο Εθνικό Κοινοβούλιο να την καταψηφίσουν, να το διαμορφώσουμε και να βγει σαν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Ο πρόσφατα παραιτηθής αντιδήμαρχος Πέτρος Νιωτάκης στην έναρξη της συνεδρίασης ζήτησε να συζητηθεί και να συνταχθεί ψήφισμα με τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, πυροδοτώντας ένα κύκλο σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους συμβούλους που θεώρησαν άμεση και επιτακτική την ανάγκη έκδοσης του ψηφίσματος και όσους ζήτησαν να παραπεμφθεί σε άλλη συνεδρίαση. Ο λαός πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα να εκφραστεί, να μιλήσει. Σε μια δημοκρατία ο λαός μιλάει μέσα από εκλογές. Στο κύριο Νιωτάκη με τον πρόεδρο του κ. Κουμπενάκη είναι διαφορετικό. Αν θέλει ψήφισμα, όμως θέλει δημοψήφισμα. Έχει μια διαφορά. Υπέρμαχοι της πρότασης εμφανίστηκαν ο Μανώλης Χερέτης και ο Αντώνης Κουμπενάκης, ο οποίος αφενός ζήτησε να συμπεριληφθεί στο ψήφισμα η ανάγκη διεξαγωγής δημοψηφίσματος, αφετέρου εξαπέλυσε σφοδρά πειρά προς τη δύναμη πολιτών για ανυπαρξία και αδιαφορία για κέρια ζητήματα, όταν ο Δήμαρχος Ηρακλείου αντέτεινε στην πρόταση Νιωτάκη ότι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας δεν έχουν ενημερωθεί για τις πολιτικές εξελίξεις και δεν μπορούν να εκφράσουν άποψη πριν συγκληθεί η δημοτική ομάδα. Κορυφαίο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η δική μου παράταση δεν έχει ενημερωθεί ότι πρόκειται να συζητηθεί αυτό το θέμα απόψε. Δεν γνωρίζω ποιες είναι οι απόψεις των δημοτικών συμβούλων που απαρτίζουν την παράταξη δύναμη βοηθών. Τι έχουμε κάνει, κύριε Δήμαρχε, για να ενημερωθεί η παράταξή μας για ένα μείζον εθνικό ζήτημα? Έχουμε κάνει κάτι? Δεν την Παρασκευή ψηφίζουμε. Και η δύναμη βοηθών θα ρωτήσει πότε τον κύριο Τσίπρα τι θέλει να κάνει. Το Φεβάρι, το Μάρτι, τον Απρίλιο με τις αυτοδιοικητικές. Λυπάμαι. Ο Γιάννης Κουράκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τη σκοπιμότητα άμεσης συζήτησης του θέματος εν ώψη της εξέτασης των κειμένων που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Δεν το έχω δει. Δεν μπορώ να πάρω θέση εγώ τους εαυτού μου. Μπορεί να το έχουμε εξεργαστεί. Μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό. Μπορεί να συμφωνούμε, μπορεί και να συμφωνούμε. Υπέρ της πρότασης άμεσης συζήτησης του θέματος τάχθηκαν Μιχάλης Κασαπάκης και Λεωνίδας Ζαμπετάκης, όμως με ψήφους 12 εναντί 28 αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη με μοναδικό θέμα την έκδοση ψηφίσματος για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Από μόνος του ο καθένας να πάρει την ευθύνη του. Δεν χρειάζεται πολλά. Εδώ μιλάμε για τη Μακεδονία, να αλλάξουμε ονόματα, τα βασικά τα ξέρουμε. Λέμε ναι ή όχι. Πρώτο που κάνει εκτύπωση που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεύτερο, είμαι σίγουρότατη ότι ελάχιστοι από εδώ μέσα, παρά τα όσα διακηρύττουν, ξέρω τι λέει η Συμφωνία των Πρεσπών.